Δημοτικά τέλη και τέλη ακίνητης περιουσίας αναδρομικά για 5 χρόνια υποχρεούνται να καταβάλουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που νομιμοποίησαν αυθαίρετα και ημιυπαίθριους χώρους και δεν δήλωσαν την αλλαγή του εμβαδού στους Δήμους. Η επιβολή αναδρομικά στους ιδιοκτήτες αυθαίρετων είναι μια πρόσθετη και άδικη επιβάρυνση. Πρόκειται για μια υποχρέωση που η πλειοψηφία των ιδιοκτητών αγνοούσε με αποτέλεσμα να έχουν σωρευτεί πρόστιμα 1.000 ευρώ. Έπρεπε να είχαν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες των αυθαίρετων ευθύς εξ αρχής με το που τακτοποιούν το αυθαίρετο να κάνουν και τη δήλωση στο Δήμο. Το θέμα είναι ότι εάν κάποιος έχει κάνει τακτοποίηση του αυθαίρετου και την έχει κάνει το 2015, το 2016, αλλά δεν του είπε κάποιος ότι πρέπει να πάει στο ΤΑΠ, από τότε που έκανε την τακτοποίηση και μετά πληρώνει 200% πρόστιμο. Δηλαδή αν έχεις 3 χρόνια διαφορά, θα πληρώσει 1.200 ευρώ. Μετά τον υπολογισμό των αναδρομικών, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν στους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας αυξημένο το τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο εισπράτεται από τον αρμόδιο Δήμο μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, εφόσον το ακίνητο ρευματοδοτείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ιδιοκτήτες να ξέρουν ότι όταν τους μένει ξενίκιαστη μια κατοικία ή ένα μαγαζί, θα πρέπει να πηγαίνουν στο Δήμο της περιοχής τους και να δηλώνουν ότι έφυγε ο ενοικιαστής τους για να μην χρεώνονται με δημοτικά τέλη. Την ίδια ώρα οι ιδιοκτήτες ακινήτων σημειώνουν πως η διαδικασία για τη χορήγηση βεβαιώσεων μη οφειλής ΤΑΠ είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Για πηγαίνετε στο ΤΑΠ να ζητήσετε να πάρετε ένα έγγραφο ότι δεν χρωστάτε στο ΤΑΠ. Τουλάχιστον 6 με 8 μήνες θα κάνετε. Έχετε καθυστέρηση. Ενώ το ΙΠΚ αποδέχεται όλα τα παραστατικά που του στέλνει ο πολιτικός μηχανικός και την υπογραφή του ιδιώτη πολιτικού μηχανικού, την αποδέχεται το ΙΠΚ και πληρώνεις το πρόστιμο που σου βγαίνει και τακτοποιείς το αυθαίρετό σου. Όταν πας στο Δήμο λοιπόν και τους πεις αυτά τα 100 τετραγωνικά ή τα 120 τετραγωνικά που δηλώνει ο μηχανικός, δεν τα αποδέχονται. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν τα αποδέχονται, γιατί ο μηχανικός λέει ψέματα. Για το ΙΠΚ δεν λέει ψέματα, για το Δήμο Ηρακλείου λέει ψέματα. Και για τον κάθε Δήμο. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο αν η κυβέρνηση θα φέρει διάταξη στη Βουλή ή εάν οι Δήμοι θα προχωρήσουν στη δημιουργία του πλαισίου αποπληρωμής των σχετικών ποσών. Ωστόσο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έχει προτείνει την αυτόματη αύξηση των τετραγωνικών μέτρων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ βάσει των στοιχείων που κατέχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στην πληροφοριακή του βάση, χωρίς ωστόσο αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για το κράτος επ' ευκαιρία αυτής της ρύθμισης να ρυθμίσει και για όσους έχουν οφειλές από δημοτικά τέλη να ξεκαθαρίσει το θέμα διαπαντός ότι οφείλουν μέχρι πενταετίας και όχι μέχρι δεκαετίας που χρεώνουν πάρα πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα.